αδυνατούν να προσφέρουν ένα πιάτο φαγητό στα παιδιά τους. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά. Η κρίση τους λύγησε και δεν έχουν καταφέρει μέχρι και σήμερα να ορθοποδήσουν. Ο λόγος για 4.000 οικογένειες πολυτέκνων στο νομό Ηρακλείου που ανεβαίνουν καθημερινά το δικό τους Γολγοθά στο δρόμο προς την προσωπική τους λύτρωση. Αναζητούν βοήθεια μέσα από κοινωνικές δομές για να μπορέσουν να ζήσουν. Πολλές φορές δεν έχουν το χαρτζίκι να δώσουν το παιδί να πάρει το κουλούρι το πρωί στο σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, δεν έχουν λάδι να βάλουν στο φαγητό, δεν έχουν να αγοράσουν ψωμί και όχι μόνο. Νιώθουμε σαν να είμαστε στην Ελλάδα και να μην είμαστε. Είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Αυτό νιώθουμε. Δεν υπάρχει τίποτα για μας. 4.000 οικογένειες υποφέρουν κάτω από τη φτώχεια. Και παλεύουμε κι εμείς μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Το ίδιο σκηνικό και στην υπόλοιπη Κρήτη. Η πολιτεία, τονίζουν οι πολυτεκνοί, τους έχει εγκαταλείψει. Χιλιάδες οικογένειες σε όλο τον νησί ζουν με το φόβο της επόμενης ημέρας. Η φορολογία, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι τους, παραμένει στα ύψη και παρά τις δεσμεύσεις της πολιτείας, το μαύρο στην καθημερινότητά τους δεν έχει απομακρυνθεί. Μας τιμωρούν που έχουμε κάνει παιδιά, υποστηρίζουν με την απελπισία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Μας έχει πετάξει στο κενό κάτι που είναι, τι να πω, δεν παλεύεται. Στη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει μέρημνα της πολιτείας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε οικονομικά. Οι πολίτεκνες οικογένειες ζορίζονται σίγουρα και δεν έχουμε τη στήριξη της πολιτείας, της επίσημης πολιτείας. Πολύ δύσκολο να περνάει η πολίτεκνη οικογένεια σήμερα, όχι μόνο στον Άγιο, στον Άγιο Νικόλαο ή στην Ιερά Πέτρα, αλλά πανελλήνια. Τα προβλήματα των πολυτέκνων είναι τα ίδια παντού. Έχουν γίνει περικοπές, έχουν κόψει τα πάντα, τα προνόμια τα κόψαν, έχουν εξομοιώσει τον πολυτέκνο με το αυτό που έχει ένα παιδί. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Την ώρα που ο δημογραφικός μαρασμός απειλεί τη χώρα, η πολιτεία δείχνει σαν να εκδικείται τις πολύτεκνες οικογένειες. Οι πολύτεκνοι ζητούν κίνητρα προκειμένου τα μέλη των οικογενειών τους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να χαμογελάσουν ξανά. Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει. Είτε στους φόρους. Τα παιδιά των πολιτεκνών, τεκμήρια. Τα έμφυα δεν υπάρχει κανείς, καμία οριοθέτηση. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει 6-7 παιδιά και έχει 100 τετραγωνικά σπίτια, 150, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, έτσι. Στα γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων Ηρακλείου βρέθηκαν σήμερα βουλευτές και φορείς της αυτοδιοίκησης προκειμένου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους πολυτέκνους για να βρουν λύσεις και να καταθέσουν προτάσεις για την επόμενη ημέρα. Μια πολιτική η οποία ουσιαστικά θα διευκολύνει την πολυτεκνική οικογένεια σήμερα, αλλά και θα δίνει μια όθηση για αύξηση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Προβλήματα των πολυτεκνών δεν επιδεινώθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπήρχαν και πριν από την κρίση, αλλά εγώ θα έλεγα ότι επίσης επιδεινώθηκαν και με τις πολιτικές που ασκήθηκαν και που μας οδήγησαν στα μνημόνια και την Επιτροπή από τους Ευρωπαίους Δανειστές. Παράταξή μας είναι στο πλευρό του Συλλόγου, τάσεται στο πλευρό του Συλλόγου. Ακούμε με πολύ προσοχή, αναγνωρίζουμε την προσφορά των Συλλόγων Πολυτέκνων, αλλά γενικότερα της οικογένειας. Και είναι αυτονόητο ότι την επόμενη μέρα θα βρει ανταπόκριση αυτή η προσπάθεια που κάνουν. Να ανταμυφθούν όπως χρειάζεται και μάλιστα στα πλαίσια της επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος που όλοι τους κόπτονται για το πώς θα επιλυθεί αυτό το πρόβλημα του δημογραφικού.